20 χρόνια ζωής με πολύ μεγάλη δραστηριότητα και διακρίσεις στον κόσμο αθλητισμού. Βασική αλλογή στην 20ετή πορεία του Συλλόγου αποτελούν οι γονείς των παιδιών του κομμάτου που διατηρεί ο ΝΑΣ. Θέλουμε λοιπόν από την σειρά μας σαν ένα σήμα να ευχαριστήσουμε τους γονείς που εμπιστεύονται στο Σύλλογο τα παιδιά τους και είναι δίπλα μας σε κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου. Επίσης να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες της περιφέρειάς μας για τη στήριξη που προσφέρουν έμπρακτα στο Σύλλογο καθώς και το Δήμο μας για ό,τι μας παρέχει. Το νέο ΔΕΝΤΑ σήμερα του ΝΑΣ περίοδο ξεκίνησε με πολύ γέφυρα και όρεξη παρόλα τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Γιατί ήταν πολλά. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε κοντά στους πολιτές μας και αυτό φαίνεται με τις εκδηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει ο ΔΑΣ σε διάστημα 2,5 μηνών παρακαλών λειτουργίας. Ποιες είναι αυτές για την πορεία του ΣΑΣ ή από μερικούς εδώ να μην προχωρήσουν. Είναι το πρώτο event που έγινε στο εκδραστήριο του Δημοτικού Αθλητικού Συλλόγου. Είναι το τουρνουά ποδοσφαίρου που στα 20 χρόνια της λειτουργίας έγινε για πρώτη φορά από την Εθνική και έκλεισε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και για εκεί που θα παραδείξω να κάνω την παρέμβαση, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνο που ήταν αρρωγός αυτή την προσπάθεια, τον κύριο Κώστα Φιτέχνη που μας παρήγε τον τραγούδι το κήπεδο δηλαδή και όλη την εξυπηρέτηση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ταραμέκου Αντώνη, τον κύριο Τρόια Θεοδόση για την προηγήρωση του από όλο το θέμα και τους ποιους άλλους βέβαια, τους προπονητές του Συλλόγου. Το έργο λοιπόν που γίνεται στο Συλλόγο μας, πέρα από τους εκπαιδευτές, δεν τα σύνολο που έχει στήσει και υλοποιείται από 9 γεμάτους όρεξης προπονητές, οι οποίοι πέρα από την στρατηγική προπόνηση που παρέχουν, αποτελούν και δεν θα αποτελούν τα παιδιά μας. Αυτή ήταν η επιλογή του Συλλόγου. Ποδάς, για να φτάσουμε στο ρεζουμέ, ποδάς απαραίτητα μια αυτή τη στιγμή μεγάλο νούμερο ανθρώπων, όσο και να φαίνεται παράξενο σημαντικός. Πρέπει λοιπόν, εφόσον αφαιρεθεί μεγάλο νούμερο ανθρώπων, πρέπει να έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα λέω, ξέρουν αυτό που τα ακούνε για ποιος θα λέω. Λοιπόν, και τον χρόνο που χρειάζεται για τη σωστή της προπόνηση, την εγκύμνασή τους και ούτω καθεξής. Ο Σύλλογος μέσα στους καιρούς αυτούς της κρίσης πρέπει να υπάρχει έμπρακτη συμμετοχή και όχι μόνο στήριξη από τους και τους τοπικούς παράγοντες της περιφέρειας και τους επαγγελματίες που πάνε για να τους ευχαριστήσω, αλλά και πάνω απ' όλα από τους ίδιους τους γονείς. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια σύσταση και σε αυτή τη φάση της συζήτησης ομιλίας που κάνουμε ότι θα παρακαλέσουμε το ανώτερο όργανο της περιφέρειας, ο οποίος είναι ο Δήμος, να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτό το σύλλογο. Να ξέρετε ότι δεν θα έχει να χάσει εσείς οι μεγάλοι που μας ακούτε. Παρόλα τα προβλήματα της περιοχής μας λοιπόν, τα οποία όπως πολύ όλοι τα ξέρουμε, ο ΔΑΣ έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πολλά παιδιά πίσω από τον αθλητισμό. Γι' αυτό λοιπόν και οι όρεξη και το ταλέντο των παιδιών μας απαιτούν περισσότερη στήριξη από όλους. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω μια φορά τις οικογένειες που εμπιστεύονται σε αυτό το σύλλογο τα παιδιά τους και καλά κάνουν και μακάρι να έχουν και άλλες να περάσουν καλύτερα. Και θέλω να ευχαριστήσω από τα καρδιά μου σε αυτό το τρίμηνο είναι πραγματικά ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην παιδιά οι οποίοι αγαπάνε και στηρίζουν τα παιδιά. Οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Και αυτούς θέλω να ευχαριστήσω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μας.